Από σήμερα ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Εθνικής μας Επετείου. Το πρωί, μαθητές και εκπρόσωποι φορέων πραγματοποίησαν κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης, ενώ στη συνέχεια μετέβησαν στην πλατεία Αγίου Γεωργίου. Γιορτάζουμε και φέτος την επέτειο της εξέγερσης του 1821. Ελπίζω ο καιρός στην πόλη μας να βοηθήσει και αύριο να ολοκληρωθούν οι εκδηλώσεις. Πρέπει να επικαιροποιούμε κάθε χρονιά το μήνυμα που μας φέρνει αυτή η μεγάλη εθνέγερση. Εκτιμώ ότι φέτος, σύμφωνα και με το μήνυμα του Υπουργού, του κυρίου Φίλη, το ζητούμενο είναι να επικαιροποιήσουμε τα ζητήματα της εκπαίδευσης, στην κατεύθυνση της αναγκαίας εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, αλλά και θα πρόσθετα της ανθρωπιστικής, της αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες που τόσο δεινά δοκιμάζονται και περνώντας από τη χώρα μας. Χρόνια πολλά σε όλους. Και φέτος γιορτάζεται η Εθνική Επέτειος από όλη την κοινωνία, με μπροστά τα σχολεία, και θεωρώ ότι αυτές οι εκδηλώσεις δείχνουν μια άλλη διάσταση της εκπαίδευσης που δεν συνδέει μόνο γενικά με τις παραδόσεις, αλλά συνδέεται με τις αγωνιστικές παραδόσεις του έθνους μας, με τους αγώνες για ελευθερία και ανεξαρτησία, και δείχνει πόσο μπροστά ήταν οι δηλώσεις αυτές και τα κείμενα αυτών των αγωνιστών, που πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλά θέματα μέσα που είναι επίκαιρα. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται αύριο με την καθιερωμένη παρέλαση, ενώ την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει στις εκδηλώσεις στην Πάτρα η αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Θεανό Φωτίου.